Κύριε της Δημοκρατίας, οι αυτοδιοικητικές εκλογές αφορούν το 75% της ζωής μας. Ακούσαμε πριν από λίγο τον καθηγητή. Όμως είναι και όλο το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα. Μην ξεχνάμε ότι οι μεγάλοι δήμοι και οι περιφέρειες έχουν πολιτική στήριξη. Λοιπόν, βεβαίως. Πάμε σιγά-σιγά. Έλα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας. Έχουμε κοντά μας τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, επίτροπο, υπουργό. Έχετε τόσους τίτλους, κύριε Βραμόπουλε, και είναι μεγάλη χαρά μας που είστε κοντά μας. Και εμένα χαρά μου. Έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε. Η αλήθεια είναι πλούσια η πολιτική επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε από τα πιο έτσι τελευταία. Γιατί δεν θα μπορούσαμε και να μην το κάνουμε, είναι πρώτο θέμα και σε όλες τις ιστοσελίδες και στις εφημερίδες. Από την χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου βλέπουμε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επικρατεί μια σύγχυση. Με 16 λευκά ουσιαστικά, με 16 λευκές ψήφους στην πρόταση του κυρίου Κασελάκη, του αρχηγού του κόμματος, για μια έτσι υπερεξουσία η οποία δίδεται στον κύριο Πολάκη. Πρώτα απ' όλα, αυτό έχει να κάνει με τα εσωτερικά ενός κόμματος. Πολύ σωστά είπατε ότι υπάρχει μια σύγχυση. Θα αποσαφινιστεί. Την ευθύνη για την αποσαφίνιση αυτή την έχουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και η ηγεσία του. Εγώ θέλω να πω μονάχα ένα πράγμα, να ευχηθούμε μέσα από όλη αυτή τη διεργασία να βγει μια ισχυρή και σοβαρή αντιπολίτευση. Να τελειώνουμε με τα τοξικά που μας συνόδευσαν στο παρελθόν για να μπορέσει να λειτουργήσει ομαλά ο πολιτικός βίος. Ναι, τώρα λειτουργεί ομαλά γιατί επί της ουσίας η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση δεν έχει κάποιον ουσιαστικό αντίπαλο μέσα στο κοινοβούλιο. Τώρα μην γελιόμαστε. Ένα αυτό. Και δεύτερον, βλέπουμε ότι. Δεν ξέρω, είστε πάρα πολλά χρόνια στην πολιτική. Έτσι, σας θυμόμαστε από το Δήμο της Αθήνας. Έχουμε και αυτοδιοικητική εμπειρία. Μην ξεχνάτε ότι ήμουν και πρόεδρος των δημάρχων της χώρας. Της χώρας, βέβαια. Έχετε τεράστια εμπειρία στο κομμάτι αυτό. Αλλά βλέπουμε τώρα ότι έρχεται μια προσωπικότητα, ένας Έλληνας του εξωτερικού, με σπουδές όπως λέει, με μια πορεία στο καπιταλιστικό σύστημα το οποίο τώρα το απορρίπτει, γιατί γίνεται, όπως δήλωσε χτες, λάτρης του Άρη Βερνουχιώτη. Και λέει ότι μέσα από το TikTok και από τα βίντεο, εγώ θα πάρω την ηγεσία ενός κόμματος. Εύκολο, εύκολο, όπως αποδείχνει την πήρε. 20 μέρες. Εύκολο, σε 20 μέρες. Χωρίς να έχουμε ακούσει σοβαρή πολιτική. Οι συνεντεύξεις είναι όλες μαγνητοσκοπημένες, πολύ ωραία σκηνοθετημένα πράγματα. Έχει αλλάξει η εποχή, κύριε Βραμόπουλο. Σίγουρα. Ναι. Να σας πω ότι επιστρέφοντας από τις Βρυξέλλες, όπου πέρασα 6 χρόνια της ζωής μου ως Ευρωπαίος Επίτροπος, με πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο, βρήκα ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό περιβάλλον. Βρήκα όμως και μια ισχυρή κυβέρνηση, η οποία έχει στρατηγική, έχει σχέδιο, και την αντιπολίτευση να είναι σε διαδικασία αποσύνθεσης. Για μια σειρά από λόγους που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε την περίοδο που ασκούσε εξουσία. Αυτό το κενό το κάλυψε με εντυπωσιακό τρόπο ο κύριος Κασελάκης, ναι, για τον οποίο όλοι έλεγαν και λένε ότι είναι ένα φαινόμενο. Είχα πει χαρακτηριστικά ότι η λέξη φαινόμενο, η τιμολογία της, τι σημαίνει. Σημαίνει κάτι που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Γυρνώ λοιπόν στο ξεκίνημα της κουβέντας μας που είπατε ότι υπάρχει μια σύγχυση. Όταν αποσαφινιστούν όλα αυτά, θα δούμε ποια θα είναι η ταυτότητα της νέας ηγεσίας και του ιδίου του κόμματος. Θα παραμείνει ένα κόμμα στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς ή θα μετακινηθεί προς το κέντρο. Ναι. Διότι... Το κέντρο έχει απόψεις όμως, μισό λεπτό. Το κέντρο είχε απόψεις σοβαρές. Δεν ακούμε ούτε απόψεις του κέντρου. Εγώ δεν σας είπα ότι θα το κάνει. Λέω δεν ξέρουμε ποια είναι η στρατηγική του κόμματος υπό τη νέα ηγεσία. Τώρα τι βλέπουμε, εσωτερικές διεργασίες. Ναι. Και όπως σας είπα πριν, αυτό είναι θέμα εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα πορευθεί. Εσείς διαπιστώνετε ότι αυτή η κρίση, θα το πω έτσι, στα κόμματα της αντιπολίτευσης, θέλω να πω, έχουν μείνει τόσο πίσω, αυτή η τεράστια διαφορά της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές, έχει κάνει την κυβέρνηση να χάσει σε κάποια ζητήματα και το βηματισμό της? Γιατί όταν παίζεις χωρίς αντίπαλο, χωρίς να φοβάσει την κριτική, την άμεση κριτική που θα σου ασκηθεί, ίσως αυτό να σε οδηγεί και σε κάποια λάθη. Πιστεύετε ότι έχουν γίνει λάθη? Υπάρχει ένας βασικός κανόνας στο κυβερνάν. Και θα σας πω τι εννοώ με αυτό. Μια ισχυρή αντιπολίτευση βοηθάει με τη σωστή κριτική της την κυβέρνηση να γίνεται καλύτερη. Αυτό ισχύει ως κανόνας. Τώρα, αυτό το κενό υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση ακολουθεί ένα συγκεκριμένο δρόμο, έχει φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα και συνεχίζει στα επόμενα βήματά της. Τώρα, από εκεί και πέρα, το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πρόβλημα της κυβέρνησης. Ναι. Να ξεκαθαρίσουμε αυτά δύο. Ναι, αλλά άμα δεν έχετε προτάσεις, άμα δεν έχετε μια σοβαρή αντιπολίτευση, άμα πάμε στον προϋπολογισμό τώρα, χωρίς να ακούσετε μια διαφορετική εναλλακτική που μπορεί. Δεν είπαμε πρωτύτερα.
Αυτό δεν είπαμε πρώτα. Δεν πρέπει να σας ανοίξει λίγο τη διάθεση για δημοκρατία. Εξαρτάται λοιπόν από το ποια στάση θα κρατήσει και σε αυτό το θέμα εν ώψη τη συζήτηση στη Βουλή η αξιωματική αντιπολίτευση. Υπάρχουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εσείς πιστεύετε ότι με τον κύριο Πολάκη συντονιστή μπορεί να λειτουργήσει η αντιπολίτευση? Αυτό θα το κρίνει η ίδια αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς και με ποια πρόσωπα θα λειτουργήσει. Ναι. Είπατε στην αρχή, το επαναλαμβάνω, ότι υπάρχει μια σύγχυση. Πάνω στη σύγχυση δεν μπορεί να εξεγάγεις και συμπεράσματα. Άρα δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα πολιτικής συμπεριφοράς και αντίληψης του ρόλου σου ως αντιπολίτευση σήμερα και ενδεχομένως με έναν άλλο ρόλο αύριο. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Μιλάμε για μια νέα εποχή ούτως ή άλλως. Το βλέπουμε αυτό και το είδαμε και στο τετατέτ του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Το βλέπουμε και κατά τη διάρκεια των επαφών που έχουν και οι υπουργοί άμυνας αλλά και εξωτερικών. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει ακριβώς και στη Θεσσαλονίκη. Εσείς θεωρείτε ότι αυτό το καλό κλίμα θα έχει διάρκεια, θα διατηρηθεί και από τι θα εξαρτηθεί? Όλες οι κινήσεις δείχνουν ότι αυτό που προκάλεσε ο σεισμός, όπως είχε γίνει και το 1999, mm-hmm. που δημιούργησε ένα νέο περιβάλλον καλύτερης συνεννόησης και προσέγγισης κυρίως πρώτα των λαών, αυτό μεταφράστηκε σε μήνυμα και προς τις τότε ηγεσίες. Το ίδιο γίνεται και τώρα, γιατί πολλοί είπαν εδώ στην Ελλάδα ότι οι σεισμοί δεν είναι μέρος της εξωτερικής πολιτικής. Να όμως που έγινε, καταλάγιασε το κλίμα και ανελήφθησαν νέες πρωτοβουλίες. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι αυτές που είπατε πρωτύτερα. Mm-hmm. Έχει αρχίσει μία συζήτηση, ένας διάλογος, που όμως πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή, δεν έχει να κάνει με την εθνική μας κυριαρχία. Διότι θα πρέπει να αντιληφθούμε κάποτε, το έχω πει πολλές φορές δημόσια, άλλο εθνική κυριαρχία, άλλο κυριαρχικά δικαιώματα. Κυριαρχικά δικαιώματα είναι η ΑΟΖ και η Φαλοκρηπίδα. Εκεί θα πρέπει να συζητήσουμε. Mm-hmm. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ένας δρόμος υπάρχει για να διευθετείς ζητήματα με τους γειτονές σου. Είναι ο διάλογος και η συνεννόηση σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνη. Αυτό θέλει δύο, βεβαίως. Αυτή η εμπιστοσύνη είχε διασαλευθεί στο παρελθόν για μία σειρά από λόγους, συμπεριλαμβανομένης και της επιθετικότητας που εκδηλώθηκε από πλευράς Τουρκίας, κυρίως στις παραμονές εκλογών, για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους. Αυτό ξεπεράστηκε. Ναι. Τώρα βλέπουμε κάποια καλά αποτελέσματα. Πρώτα απ' όλα, σταμάτησαν οι παρεμβιάσεις, σταμάτησαν όλες αυτές οι εκλογές. Έχουμε ήρεμα δεν έχουμε. Δεν θα πάψουμε να έχουμε όμως και εκείνους τους κύκλους που πάντοτε εκμεταλλεύονται για εσωτερικούς λόγους τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Παρ' όλα αυτά, κυριαρχεί αυτή τη στιγμή η σύνεση. Ξεκινάει σταδιακά μία συνεννόηση, ένας διάλογος. Θέλει δρόμο αυτή η ιστορία. Δεν γυρίσαμε να διακόπτη εκεί που μέχρι το 2020 φτάσαμε σχεδόν στα πρόθυρα του πολέμου και ξαφνικά έχουμε μπροστά μας ένα ήρεμο τοπίο. Τα ήρεμα νερά υπάρχουν και, έχουμε... και νομικά και διπλωματικά. Όσον αφορά τις παραβιάσεις, εντάξει, δεν έχουμε ήρεμα νερά στην Κύπρο. Είδαμε τι έγινε το καλοκαίρι όταν επιτέθηκαν στην ομάδα του ΟΗΕ. Είδαμε ότι ο κύριος Ερντογάν ζητάει πλέον την επίσημα τη διχοτόμηση. Ενώ δεν ήταν το θέμα, δεν ήταν η θέση του αυτή πριν από λίγα χρόνια. Ακριβώς. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ξέρω, το 2012, όταν είχαμε το αντίστοιχο ανώτατο συμβούλιο που θα γίνει τώρα στη Θεσσαλονίκη, είχαμε υπογράψει στην Κωνσταντινούπολη 25 συμφωνίες. Και τότε, όταν είχε ερωτηθεί ο κ. Ερντογάν από ένα δημοσιογράφο και τον Κυπριακό, είπε: είναι καιρός να απαλλαγούμε από αυτό το φορτίο που μας εκκληρώθηκε στο παρελθόν. Και θα σας πω και κάτι. Στην υπόθεση του σχεδίου Ανάν, ο κ. Ερντογάν είχε συμφωνήσει. Τα θυμόσαστε αυτά. Άλλαξε η στάση. Η στάση άλλαξε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και τώρα αυτό που λέει ο κ. Προφάτης είναι πολύ σημαντικό, διότι αν δεν επιληθεί το Κυπριακό, τότε δεν πρόκειται να προχωρήσουν οι υπόλοιπες σχέσεις. Το Κυπριακό. Ναι. Και θα σας πω γιατί. Είναι το κλειδί. Όπως το λέει η επίσημη Τουρκία. Είναι το κλειδί. Ακριβώς. Το λέμε χρόνια τώρα. Το Κυπριακό δεν είναι μονάχα μία διαφορά ανάμεσα σε δύο κοινότητες ή, αν θέλετε, ένα πρόβλημα ελληνοτουρκικό. Έχει να κάνει με κάτι σημαντικότερο με τα νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο. Mm-hmm. Το Κυπριακό είναι στην καρδιά του μεγάλου προβλήματος διευθέτησης των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο. Το έχετε χειριστεί και ως διπλωμάτης αυτό, έτσι. Όχι, έχει σημασία αυτό που θα σας πω. Ναι. Διότι το μεγάλο πρόβλημα εκεί είναι αυτό. Όταν λυθεί λοιπόν το Κυπριακό, επανενωθεί η Κύπρος με τη μορφή μιας διεθνικής ομοσπονδίας, που γιατί όχι να μην γίνει, τότε αρχίζει η Κύπρος να οριοθετεί ΑΟΣ με όλες τις χώρες της περιοχής, με το Λίβανο, με τη Συρία, ολοκληρωμένες με την Αίγυπτο. Και τότε μπορεί να οριοθετήσει ΑΟΣ και με την Ελλάδα. Αν οριοθετήσει η Κύπρος ΑΟΣ με την Ελλάδα ως ενωμένη πλέον, τότε η Κύπρος μπορεί να οριοθετήσει και με την Τουρκία. Αμέσως μετά μπορεί να οριοθετήσει η Ελλάδα με την Τουρκία.
όλα αυτά που έχουν ανακοινωθεί τις τελευταίες μέρες. Θες να μείνω στο Κυπριακό, θέλω να πάω στο μεταναστευτικό. Μεταναστευτικό πάμε. Πολύ ωραία μας τα μεταναστευτικό. Γιατί ήσασταν και ο αρμόδιος επίτροπος μετανάστευσης. Πώς βλέπετε αυτή τη στιγμή την κατάσταση? Βλέπουμε ότι οι ροές έχουν αυξηθεί, γίνονται προσπάθειες για μια κοινή ευρωπαϊκή λύση. Οι οποίες σκοντάφτουν στις χώρες εκείνες που και τότε μας δημιουργούσαν πρόβλημα, αλλά το είχαμε ξεπεράσει. Ναι. Διότι η έννοια της αλληλεγγύης. Ακούστε, ο κόσμος ακούει πολύ την αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη δεν είναι μια αόριστη άειλη έννοια. Είναι κάτι που διατυπώνεται 7 φορές στα ιδρυτικά κείμενα της Ένωσης. Χωρίς αλληλεγγύη, Ευρώπη δεν μπορεί να υπάρξει. Ναι. Πώς εκδηλώνεται λοιπόν η αλληλεγγύη? Στις δύσκολες στιγμές. Στις κρίσεις οικονομικές, υγειονομικές και προς την προσφυγική. Τώρα λοιπόν βλέπουμε τις ακροδεξιές κυβερνήσεις και την ομάδα Βίζενγκραντ να διαφωνεί. Και προχτές ακούστηκε ότι συμφώνησε το Συμβούλιο. Πώς συμφώνησε? Η Πολωνία και η Ουγγαρία είπαν: εμείς δεν δεχόμαστε το relocation, δηλαδή με την κατάσταση. Όσοι δηλαδή έρθουν στην Ελλάδα, τι λέει η Ελλάδα δικαίως? Δεν μπορούμε να δεχόμαστε εμείς το βάρος. Η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα, η Ισπανία. Θα πρέπει να συμμετέχουν και οι άλλες χώρες. Βέβαια, την ίδια στιγμή είχαμε ξεκινήσει εμείς και την νόμιμη μετανάστευση. Γιατί θα χρειαστεί μετανάστευση η Ευρώπη. Ναι. Το λέω γιατί είναι μια ήπειρος που γερνάει. Mm-hmm. Εδώ η Ελλάδα χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Πηγαίνετε στις γεωργικές περιοχές, ο τουριστικός τομέας. Χρειάζεται πάρα πολύ κόσμο. Αυτά όμως τι χρειάζονται? Νομιμότητα. Την παράνομη μετανάστευση συνολικά οι χώρες πρέπει να την σταματήσουν. Αυτό είχε ως προϋπόθεση και συνεννόηση με τις χώρες από όπου έρχονται. Καμία από αυτές δεν δέχεται να συνεργαστεί. Μάλιστα. Είδατε τι έγινε στην Τινησία. Στην Τινησία πήγε να επαναληφθεί το μοντέλο Ευρώπης-Τουρκίας. Δηλαδή η δήλωση γνωστή που τότε προσωπικά είχα διαχειριστεί και το είχαμε πετύχει τότε. Να δίνει χρήματα η Ευρώπη για να διατηρεί και να συντηρεί στο έδαφος της, η Τινησία, όλους αυτούς. Η Τινησία έκανε πίσω. Άρα έχουμε πρόβλημα εσωτερικό στην Ευρώπη και κάτι τελευταίο πολύ σημαντικό, επιτρέψτε να σας πω. Δεν πάει καλά η Ευρώπη. Δεν πάει καλά η Ευρώπη διότι έχει χάσει ένα μέρος της συνοχής της. Από την άλλη μεριά, αντί να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Υγεσία σε πρωτοβουλίες για την πολιτική ολοκλήρωση της Ευρώπης, η Ευρώπη δεν έχει σημασία ούτε αμυντική ούτε εξωτερική πολιτική. Ναι. Είναι μια οικονομική δύναμη, αλλά δεν είναι γεωπολιτική δύναμη. Και αυτά τα ζητήματα της μετανάστευσης έχουν να κάνουν με κρίση στην περιοχή, με εμφύλιους πολέμους, με δικτατορίες, με καταστροφές, με τρομοκρατία. Άρα είναι και γεωπολιτικό πρόβλημα. Κυριακή λοιπόν στις κάλπες θα είμαστε, κύριε Αβραμόπουλε. Σας είδαμε δίπλα στο Δημήτρη Πτωχό, έτσι, τον υποψήφιο περιφερειάρχη στην Πελοπόννησο. Όχι μόνο αυτό, ο κύριος Πτωχός έχει κάτι άλλο. Τι έπειτα? Εκτός του να σε ξέρετε ως άνθρωπος, δεν το συζητάμε και θα σας πω. Εσείς έχετε εμπειρία, δεν μπορούμε από τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι, θα σας πω κάτι άλλο. Ναι, ο παππούς του κατάγεται από το ελληνικό Γορτινίας, από όπου κατάγεται και η μητέρα μου, και γίνεται και η μητέρα μου. Μάλιστα και στο Ηρώων υπάρχει το όνομα Πτωχός. Βέβαια, Πτωχός το όνομά του, αλλά πολύ πλούσιο σε εμπειρία και γνώση, έχει υπηρετήσει σε 2 κυβερνήσεις. Είναι δύσκολη η Πελοπόννησος πάντως, είναι δύσκολη περιφέρεια. Όχι μόνο η Πελοπόννησος, και η δυτική Πελοπόννησος, εκεί που απεφάσισα και εγώ να εκλεγώ στον νομό Ηλίας, ένα πανέμορφο νομό που έχει τεράστια προβλήματα. Δεν θα έπρεπε η Πελοπόννησος να είναι ενιαία. Οι Βυζαντινοί, οι Οθωμανοί, οι Φράγκοι, όλοι την είχαν ενιαία. Ξαφνικά ήρθε το 2011, άκουσα προλίγου τη συνέντευξη προηγήθηκε. Ο Καλλικράτης διέλυσε την αυτοδιοίκηση. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Σε ό,τι αφορά τις περιφέρειες, έδωσε βέβαια τρομερές δυνατότητες. Σήμερα το 30% των ευρωπαϊκών κονδυλίων τα διαχειρίζει η περιφέρεια. Ναι. Αλλά η περιφέρεια χρειάζεται καλούς διαχειριστές που να ξέρουν το διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Και ο Δημήτρης Πτωχός τα ξέρει. Μπορεί. Βεβαίως και μπορεί. Βεβαίως και μπορεί. Θα μου πείτε, δεν έχει εμπειρία πολιτική πριν. Την απέκτησε μέσα σε 2 πρωθυπουργικά γραφεία και βεβαίως με τις γνώσεις και την εμπειρία του. Εξάλλου, να σας πω και κάτι. Όταν εγώ έγινα Δήμαρχος Αθήνας. Και συνέχεια, ξέρετε, είχαμε αυτό το ιστορικό ρεκόρ του 58% από την πρώτη Κυριακή στις δεύτερες. Τι νομίζετε, είχα εμπειρία πριν? Ή όταν μπήκα στην πολιτική, είχα βάλει σε αυτό το βαθιά κατευθείαν. Ναι, και μαθαίνουμε. Ο Δημήτρης Πτωχός είναι αυτός που μαθαίνει. Είναι μια προσωπικότητα πολύ σημαντική. Σωστός άνθρωπος, ευπρεπής, ευγενής, κουβαλάει κάτι σύγχρονο στην πολιτική και παίρνει, όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Πεφάντη, μια περιφέρεια που είναι πάρα πολύ πίσω, με τεράστιες δυνατότητες. Και βεβαίως είναι και συνενετικός στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τις σχέσεις του με τις άλλες πολιτικές. Έχει απέναντί του και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν στην περιοχή. Και έχει κριθεί, έτσι, ο κύριος Πτωχός. Έχει κριθεί, ναι. Αναφέρομαι και στον κύριο Δατούλη. Ναι. Και να σας πω και κάτι για τους προηγούμενους. Και ο κύριος Νίκας που προηγήθηκε του κυρίου, που προηγείται του κυρίου Πτωχού, για τον οποίο πιστεύω ότι θα πάρει τις εκλογές, έκανε σπουδαία δουλειά κάτω. Είναι δύσκολη όμως η περιφέρεια. Ναι. Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά. Και κάτι άλλο. Τώρα όσο είσαι εγώ στην Ηλία. Είναι έντονο το τοπικιστικό στοιχείο. Ξέρετε
πώς τρώγονται μεταξύ τους τα χωριά και οι πόλεις. Γιατί? Είχα πει στην προεκλογική μου ομιλία κάτω ότι πιο εύκολα θα λύσω το Κυπριακό παρά τον πόλεμο Αμαλιάδας Πύργου. Και το είχα πει και δημόσια. Το ίδιο συμβαίνει και με όλα αυτά. Γιατί η περιφέρεια, σε ό,τι αφορά τα πολιτικά ήθη, παρά την προσπάθεια που έχει γίνει, δεν έχει κάνει και βήματα μπροστά. Κυριαρχεί το παλαιατιακό κράτος, το ρουσφέτι, οι γάμοι, οι κηδείες, τα βαφτίσια. Αυτά δεν τα έχουν τα αστικά κέντρα. Για κάτι τελευταίο, γιατί ξέρω ότι τρέχει ο χρόνος. Ναι. Αυτό που ελέγχθη πρωτήτερα. Ήμουν αυτός που πρώτος είχε προτείνει την οργάνωση της Αθήνας σε Μητροπολιτική Βάση. Γιατί τότε είχα σχέσεις με όλες τις πόλεις του κόσμου. Το θυμάσαι. Ναι. Το έλεγα. Τώρα αρχίζει να συζητιέται. Αυτό είναι. Δεν συζητιέται ακόμα. Το δε επιχείρημα. Έχουν το τοπικό και στην Αθήνα. Κάποια άλλη στιγμή θα το πούμε αυτό, κύριε Βραμόπουλε. Όχι, το δε επιχείρημα του κυρίου καθηγητού. Ναι. Ότι δεν μπορεί να είναι Δήμος και Περιφέρεια. Μπορεί να είναι και. Μπορεί να είναι. Μπράβο. Η Βρυξέλλες, λοιπόν, είναι και Δήμος και Περιφέρεια. Μόνο οι Βρυξέλλες, το Λονδίνο και άλλες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, χθες είχαμε την συνέντευξη του συνάδελφου του Σταύρου Θεοδωράκη. Ναι. Έτσι.